Το πήλιο τώρα εντείνεται το θρίλερ γύρω από τις συνθήκες θανάτου της 59χρονης Γερμανίδας Μιχάλη Τεζάρη που βρέθηκε με μια σφαίρα στην πλάτη με την Ελλάς να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Μάρκο Άκραπες παραμένουν οι έρευνε για τον τοπισμό του δράστη που σκότωσε την 59χρονη Σαμπίν στην Μιλίνα του Πηλίου. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, μέχρι στιγμή δεν έχει εντοπιστεί ούτε ο Κάλικας αλλά ούτε και το φωνικό όπλο που χρησιμοποίησε ο δράστη. Ο σύζυγό τη, πούμε πω εξετάστηκε τουλάχιστον δύο φορέ και σήμερα πληροφορίε που έχουμε φέρεται να υποστήριξε στου αστυνομικού πω είχα πέσει για ύπνο από το μεσημέρι. Όταν ξύπνησα αργά το απόγευμα, επεσήμανε, φώναζε Σαμπίν. Δεν απαντούσε. Βγήκα στην αυλή και την βρήκα πεσμένη στο έδαφο. Προσπάθησα να την συνεφέρω, αλλά δεν ανταποκρινόταν. Κάλεσα βοήθεια και με ασθενοφόρα πήγαμε στο κέντρο υγεία Αργαλαστή, όπου μου είπαν ότι έχει πεθάνει. Να επισημάνουμε πώ. Η γυναίκα κατέληξε στι 24 του μήνα, 24 Ιουλίου, μεταξύ 5 και 6 το απόγευμα. Ο σύζυγό εντόπισε στι 8 το απόγευμα τη ίδια ημέρα και ενημέρωσε την μία ώρα αργότερα. Τώρα πλέον, Μάρκο, να πούμε πω οι αρχέ εξετάζουν το ενδεχόμενο ο θάνατο του. Γερμανίδα να προήλθε ακόμη και από αδέσπορη σφαίρα. Πυκνώνει το μυστήριο. Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη Τεζάρη.